Πρόεδρε, είμαι εγώ σήμερα. Θα μιλήσετε. Ωραία. Ναι, Γερμανής. Ναι, ναι. Ναι, κύριε Γερμανή, μιλήστε. Ναι. Όπως είπαμε, κύριε Πρόεδρε, στην πρώτη συνεδρίαση επί της αρχής το καταψηφίζουμε, αλλά και σήμερα επί των άρθρων τα καταψηφίζουμε τα άρθρα καθένα ξεχωριστά. Το νομοσχέδιο στο σύνολό του είναι μια νομιμοποίηση ενός κομματικού κράτους και ενός κομματικού στρατού. Και όλα αυτά τα δημοσιεύματα που ακούσαμε τελευταία διορισμών κάτω το τραπέζι διάφορων κομματικών στρατών με μόνο και κύριο μέλημα την ιδεολογία τους, αυτό το νομοσχέδιο προσπαθεί να τους διορίσει με πλέον νόμιμο τρόπο. Και βέβαια έχουμε και το οξύμορο ότι όσοι δεν βγήκανε βουλευτές να τους κάνουμε αργότερα υφυπουργούς. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο διόριζαν 40 ολόκληρα χρόνια οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία. Με τον ίδιο τρόπο εσείς σήμερα φτιάχνετε το δικό σας πελατολόγιο, το δικό σας πολιτικό στρατό. Επί των άρθρων, μάλλον επί της αρχής να πούμε στο εθνικό, για το Εθνικό Μητρό Επιτελικών Στελεχών και για το δημόσιο τομέα και το διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό των ελληνικών πανεπιστημίων, και οι δύο σαν θεσμοί έχουν διαφθαρθεί, εκφυλιστεί και αλωθεί. Ο μεν πρώτος το ελληνικό δημόσιο από τους κομματικούς στρατούς, στους οποίους όλες οι κυβερνήσεις μεταπολίτευσεως επέβαλαν και εγκατέστησαν σε κάθε πτυχή του κρατικού μηχανισμού. Ο δε δεύτερος, η πανεπιστημιακή κοινότητα, δυστυχώς ήδη εδώ και 40 χρόνια είναι πλήρως ελεγχόμενος από ένα δυσόπιτο μαξιστικό πανεπιστημιακό κατεστημένο, το οποίο καταπνίγει κάθε δυνατότητα αντίθετης ελεύθερης έκφρασης και καθορίζει εν πολλής την ανέλυξη διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες λίγες εξαιρέσεις που απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα της απόλυτης κυριαρχίας του αριστερού αυταρχισμού στον πανεπιστημιακό χώρο. Στο κάποιες παρατηρήσεις για το άρθρο 14, ο νόμος 3205 του 2003 αφορά στις μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου, ΟΤΑ, μονίμως τελεχών ενόπλων δυνάμεων και αντίστοιχων της ελληνικής αστυνομίας, πυροσβεστικής και του λιμενικού σώματος. Αλλά αναφέρεται στο το ειδικό μισθολόγιο δικαστικών λειτουργών, το κύριο προσωπικό του νομικού συμβουλίου του κράτους, του ιατροδικαστές, τα μέλη του ΔΕΠ, των πανεπιστημίων, τους ιατρούς του ΕΣΥ, τους διπλωματικούς υπαλλήλους, αρχιερείς εκκλησίας, τους μουσικούς της κρατικής ορχήστρας, τα μόνιμα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων, το εκπαιδευτικό προσωπικό της Ακαδημίας, τους υπαλλήλους του κλάδου οικονομικών, το γεγονός και μόνο του διαχωρισμού και της διάκρισης που κάνετε το Δημοσίου Υπαλλήλων σε δύο κατηγορίες, δηλαδή σε αυτούς τους οποίους θα εφαρμοστεί το προτινόμενο σχέδιο νόμου και σε αυτούς οι οποίοι εξαιρούνται, καταδεικνύει τον προσχηματικό και υποκριτικό χαρακτήρα του προτινόμενου σχέδιου νόμου. Στην πραγματικότητα δεν στοχεύει στη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, αλλά στη δαιώνιση της πελατειακής σχέσης και της κομματικοποίησης της δημόσιας διοίκησης. Η πληθώρα και ο μεγάλος αριθμός των εξαιρούμενων δημοσίων υπαλλήλων αποδεικνύει την πραγματική και καγαλημένη στόχευση και αυτής της προτινόμενης ρύθμισης, η οποία σαφώς είναι η διατήρηση και η διαιώνιση των δεξαμενών ψηφοφόρων. Στο άρθρο 15, στην παράγραφο 7, ορίζεται οι αποσπασμένοι υπαλλήλοι σε γραφεία βουλευτών ως και ευρωβουλευτών να εξαιρούνται των ρυθμίσεων του άρθρου 20, 22, 23, 24. Δηλαδή τα μέλη των κομματικών στρατών, τα οποία έχουν παρατήσει τη δημόσια υπηρεσία στην οποία υπηρετούν,
Μεταξύ άλλων, δεν θα έχουν στόχους ούτε θα συμμετέχουν σε συμβουλευτικά όργανα. Απλώς θα στρογγυλοκάθονται και θα πληρώνονται από τον Έλληνα φορολογούμενο για να δουλεύουν όσο δύνατε κατά τις ατομικές τους ικανότητες, φυσικά προωθώντας τα ψηφοδυρικά συμφέροντα του βουλευτή τους. Στο άρθρο 16, οι παρατηρήσεις μας είναι... Συγγνώμη, στο άρθρο 19, για τη συμβουλευτική συνέντευξη που λέτε, δεν πρόκειται να βελτιώσει τις δεδομένες ατομικές ικανότητες ενός ανέπαρκους και δικτουργικού δημοσίου υπαλλήλου. Η θέσπιση του συγκεκριμένου στοιχείου ως περιεχόμενο της εκθέσεως αξιολόγησης, το μόνο το οποίο εξυπηρετεί είναι η δημιουργία ψευδεσύστεων στο διοικούμενο και το περιβάλλον του σχετικά με τα ιδανικά και τις αξίες της αστικής δημοκρατίας, τα οποία ακούν το όνομα ισότητα, διαφάνεια, δικαιώματα για όλους και άλλες οι τοπικές ανεφάρμοσες έννοιες, ενώ στην πραγματικότητα υποκρύπτουν το ατομικό έλλειμμα ικανοτήτων. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του ικανού και άξιου υπαλλήλου. Δεν χρειάζεται διάλογος και συμβουλές με τον επίσης θεωρητικά ικανό και άξιο προϊστάμενο, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση και να αναπτυχθούν οι ικανότητες του υπαλλήλου. Ο προϊστάμενος λόγω ατομικής ποιότητας πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να ορίσει τον υφιστάμενο μέσω κατάλληλων εντολών, τον τρόπο με τον οποίο θα διηγηθεί αυτός ούτως ή άλλως. Επίσης, εδώ που γεννάται ένα ερώτημα μυστήριο, είναι στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου που τροποποιείται κάποιες διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα σε σχέση με τη βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων και το σύστημα προαγωγής των υπαλλήλων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου. Εδώ οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι η μείωση των βαθμών των δημοσίων υπαλλήλων μειώνεται από 6 σε 5 χωρίς καμία σοβαρή αιτιολόγηση. Το αντίθετο είναι φανερό, ότι η μείωση αυτή δημιουργεί προβλήματα. Δεν υπάρχει σοβαρός τυπικός διαχωρισμός μεταξύ των κατηγοριών εκπαίδευσης, αφού με το πέρασμα κάποιων ετών όλοι οι υπάλληλοι θα συνοσίζονται στην κατηγορία Α, πλην των απόφοιτων του γυμνασίου. Το ότι ο απόφοιτος του Λυκείου θα φτάνει στο βαθμό Α, στον οποίο θα συναντά τους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων, με την απλή καθυστέρηση στην ανέλυξη αυτής της τάξης των 4 ετών, δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει το λιγότερο αλλεργία στη λεγόμενη αριστεία. Το έδειξε εξάλλου από την πρώτη μέρα που ανελάβατε, που επιτεθήκατε στο θεσμό της αριστείας μέσω του τότε Υπουργού Παιδείας. Απορώ πώς δικαιολογείται την αλλαγή αυτού, αφού μειώνοντας τους βαθμούς των υπαλλήλων επιτυχαίνεται πρώτον οι κάτοχοι αυξημένων τυπικών προσόντων να εξομοιώνονται σχεδόν με τους απόφοιτους Λυκείου και Γυμνασίου. Έτσι θα αναπτυχθεί ένα αίσθημα αδικίας ανάμεσα στους υπαλλήλους που είχαν την ατυχία να σπουδάσουν σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο, αφού θα βλέπουν ότι τα αυξημένα προσόντα αυτά δεν τους εξασφαλίζουν σημαντική ανέλυξη σε σχέση με τους υπαλλήλους που δεν κατέχουν ιδιαίτερα τυπικά προσόντα. Δεύτερον, ο συνοστισμός όλων σχεδόν των υπαλλήλων μετά από 14 έτη υπηρεσίας, μαζί με υπαλλήλους με υπηρεσίες 20, 25 και 30 ετών, έχει ως αποτέλεσμα και η εμπειρία να μην αξιοποιείται και να μην υπάρχουν κίνητρα ανέλυξης. Εδώ θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχει καμία πρόνοια για την ταχύτερη βαθμολογική εξέλιξη όσων υπαλλήλων διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ σε σχέση με αυτούς που διορίστηκαν με άλλες διαδικασίες. Ξέρουμε όλοι με τι πελατειακού και κομματικού τύπου διαδικασίες γίνανε δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις όλα αυτά τα χρόνια από ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Η ταχύτερη ανέλυξη των υπαλλήλων που διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ θα ήταν ένα γερό χτύπημα στην κομματοκρατία και το πελατειακό κράτος, αλλά φαίνεται ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι διατεθειμένος να το κάνει, αφού τον αποσχολεί να στήσει το δικό του κομματικό στρατό. Στο μέρος τέταρτο του νομοσχεδίου
επανακαθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια, ο τρόπος αξιολόγησης των υπαλλήλων για την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δημοσίου. Ορίζεται ότι η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με μοριοδότηση των προσόντων τους, της εμπειρίας τους, της αξιολόγησής τους κατά τις κείμενες διατάξεις και τις περιβόητες συνεντεύξεις, ενώ καταργείται το στάδιο της γραπτής εξέτασης. Επίσης, καταργούνται τα συμβούλια συνέντευξης προϊσταμένων, καθώς οι συνεντεύξεις διενεργούνται από τα όργανα επιλογής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Βλέπουμε μέσω των διατάξεων αυτών την εντελώς απροκάλυπτη προσπάθεια της κυβέρνησής σας να στελεχώσει όλες τις οργανικές μονάδες του Δημοσίου με υπαλλήλους που είτε είναι μέλη του είτε πρόσκειται σε αυτόν. Γιατί το λέμε αυτό? Καταρχήν, έχουμε την κατάργηση του σταδίου της γραπτής εξέτασης. Ένα στάδιο το οποίο με τις όποιες αδυναμίες προσφέρει μια αίσθηση αντικειμενικότητας στις κρίσεις. Με την κατάργηση του σταδίου αυτού και με την αναβάθμιση του σταδίου της συνέντευξης, είναι φανερό ότι θα επιτευχθεί η πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων από τα λεγόμενα δικά μας παιδιά. Το στάδιο της συνέντευξης θα βαθμολογείται με 1000 μόρια, όσα δηλαδή και το στάδιο των τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων, το στάδιο της εργασιακής εμπειρίας και της επιμόρφωσης. Είναι εύκολο να φανταστούμε μια σκηνή από το μέλλον όπου ένας υπάλληλος με μεταπτυχιακό δίπλωμα, διδακτορικό τίτλο, με γνώση 2 ή 3 ξένων γλωσσών, να χάνει τη θέση προϊσταμένου από υπάλληλο με απλό πτυχίο ΑΕΗ, επειδή αυτός θα έχει κάποια ελάχιστα χρόνια περισσότερα στο δημόσιο και επειδή θα πάει μέτρια έως άσχημα στη συνέντευξη σε σχέση με το δεύτερο υπάλληλο που θα τα πάει περίφημα. Τώρα, το περίφημα στη συνέντευξη υπολόγισε μέλη, συγγενείς μελών, φίλοι και υποστηριχτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η μέχρι τώρα σας διακυβέρνηση αυτό δείχνει, αφού η στελέχωση του κρατικού μηχανισμού, είτε αφορά θέσεις συμβούλων υπουργειών, μετακλητών, ακόμη και διευθυντών μεγάλων δέκο, γίνεται με βασικό κριτήριο τη συγγένεια των υποψηφίων με μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με όλα τα υπόλοιπα κριτήρια να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Θεωρούμε απαράδεκτες αυτές τις αλλαγές στο κεφάλαιο αυτό, οι οποίες θα σας βοηθήσουν με το ΣΥΡΙΖΑ να στήσει κομματικό κράτος, αλλά δεν θα βοηθήσουν το δημόσιο και τη λειτουργία του ούτε στο ελάχιστο. Σας ευχαριστώ.